οργάνωση των μέτρων, για την τεράστια κινητοποίηση που υπήρξε και βεβαίως όλο το προσωπικό μαζί με την ηγεσία που βρέθηκε το Σάββατο στους δρόμους για την υλοποίηση των μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή, πράγμα που έγινε με επιτυχία. Δεν είχαμε προβλήματα και σοβαρά προβλήματα στην πόλη, τα οποία μπορεί να σήμαιναν κάποιος να μην φτάσει στο νοσοκομείο ή ένα πυροσβεστικό όχημα να μην μπορεί να μπει κάποιος. Αυτά ήταν δεδομένα, λύθηκαν με καλό τρόπο, δεν είχαμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, για λεπτομέρειες του σχεδιασμού δεν είμαι σε θέση να μιλήσω. Και δεν είμαι σε θέση να μιλήσω γιατί ούτε ειδικός ούτε αρμόδιος είμαι γι' αυτό. Έχω όμως σχηματίσει μια προσωπική άποψη για το τι δεν πήγε καλά. Και επειδή γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά αυτές τις μέρες σε σχέση με αυτό, να πω δύο-τρία στοιχεία. Πρώτον, το θέμα της ενημέρωσης. Το θέμα της ενημέρωσης ήταν διαρκές για πάρα πολύ καιρό, με αναλυτική ενημέρωση σε όλα τα ΜΜΕ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Με λεπτομέρεια. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιες ώρες θα κλείσουν κτλ. Αυτό ήταν μέχρι και την τελευταία ημέρα, ακόμα και με την τελευταία συνέντευξη, αυτό έχει γίνει και νομίζω με καλό τρόπο. Έγιναν πολλοί λαρισαίοι αποδέκτες του μηνύματος αυτού. Και εν τέλει άκουσαν το μήνυμα και συμπεριφέρθηκαν με πάρα πολύ καλό τρόπο στηρίζοντας τη διοργάνωση. Υπήρξε όμως ένα επίμαχο διάστημα 2-3 ώρων που συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε δεν άκουσαν το μήνυμα, είτε άκουσαν και ήξεραν τις απαγορεύσεις, αλλά επέμεναν να λειτουργήσουν με τον δικό τους τρόπο, αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα, κυρίως στο κομμάτι της πόλης που αφορά την Γεωργιάδη. Για αυτούς τους οδηγούς, που για κάποιους λόγους ταλαιπωρήθηκαν, επειδή δεν γνώριζαν και δεν ενημερώθηκαν ίσως, οφείλουμε μια συγγνώμη και οφείλουμε να το πούμε καθαρά. Καλώντας τους όμως παράλληλα να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της πόλης. Είναι ανάγκη να λειτουργήσουμε συντεταγμένα ως κοινωνία. Όταν μιλάνε οι φορείς της πόλης, οι πολίτες πρέπει να ανοίγουν τα αυτιά τους και να ακούν. Και η εντολή ήταν για όποιον υπήρχε ανάγκη να κινηθεί, η ίδια η τροχέα και οι άνθρωποι της είχαν τη δυνατότητα και ήταν ενημερωμένοι να τους οδηγήσουν.